Έχουμε λοιπόν έναρξη το τελευταίο παιχνιδιού για σήμερα. Εδώ στον όμιλο της Τετάρτης, στον Ταλούς 6x6. Η Καλαμάτα FC με τα μπλε αντιμετωπίζει την Μπόκα με τα κίτρινα σε έναν αγώνα στο πλαίσιο του Summer League. Λάθος, έκλεψε ο Κολονίκης. Θα ανέβει, θα δώσει τα μπλε και θα γίνει το σουτ. Πολύ καλό. Καλή και επέμβαση εκεί από του Σακά. Κόρνερ, ναι. Ο Κολονίκης θα κάνει το σουτ. Άλλη μια μεγάλη επέμβαση από του Σακά. Η πάσα θα γίνει τώρα το σουτ. Καλή προσπάθεια. Θανός. Τριφύλης. Θα γίνει το σουτ. Ο Ζήσης. Σταθερά μαζεύει. Θανός. Θα ανέβει. Καρατζά στο σουτ στο δοκάρι. Επιμένει εκεί επιτέλους. Η σέντρα. Θα κατεβάσει ο Καρατζάς. Ο Θάνος τώρα. Περνάει. Θα κάνει και ένα σουτ. Άστοχο κι αυτό. Λύεται η πολεοργία στην περιοχή της Μπόκα. Πιτέλης, Θάνος. Μπροστά για το Πιτέλη, εξαιρετικά. Θα ανέβει ο Πιτέλης, ο Ζήσης. Μεγάλη επέμβαση. Πολύ ωραία για το Πιτέλη. Θα ξαναπάρει αυτός, θα κάνει το σουτ. Πάλι ο Ζήσης είναι εκεί. Θα του πει όχι. Θάνος. Σωστά. Τέλης. Ανεβαίνει ο Θάνος, θα πάρει την μπάλα. Θα κάνει μια σέντρα ο Ζήσης με τα πόδια. Ωραία. Καρατζάς. Και τον Μπιτέλη. Η σέντρα για το Θάνο. Κατεβάζει αυτός με το κεφάλι. Πολύ ωραία ο Θάνος. Εξαιρετική συνεργασία. Έβγαλε εδώ πέρα η Καλαμάτα. Το σκοράρει ο Καρατζάς. Ανοίγει το σκορ. 1-0. Σε τις επιλογές του θα πάρει ο Γιώργος. Τώρα θα κάνει ένα σουτ πολύ καλό. Ωραία η προσπάθεια του Γιώργου. Ζαχαρόπουλος, κόντρα την μπάλα ο Άτμας. Ο Σακάς έβγαλε εντυπωσιακά την μπάλα σε κόρνερ. Γιώργος. Περνάει ο Θάνος. 2-2 τώρα το σουτ του Θάνου, κοντράρι. Ο Ζήσης εντυπωσιακά. Μεγάλη επέμβαση από το Ζήση. Πηγαίνει στα πλάγια τώρα η πάσα για τον Κολονίκη. Χάνει την ισορροπία του αυτός. Ο Ζαχαρόπουλος έχει χώρο, θα κάνει το σου τώρα. Πολύ ωραία προσπάθεια του Ζαχαρόπουλου. Σκοράρει, ισοφαρίζει 1-1 για την Μπόκα. Θάνος, μέσα στην περιοχή για τον Πιτέλη. Απίστευτο, τι έβγαλε εκεί πέρα. Πάνω στη γραμμή ο Μίχας, παραχώρησε το κόρνερ. Ανεβαίνει ο Θάνος, έψαξε ένα σου, το έκανε, ο μπήκε μπά στην πορεία της μπάλας. Απίστευτη ευκαιρία, χαμένη με άδειο τέρμα. Πολύ ωραία τεχνική εδώ. Θα κάνει και το σουτ ο Ζήσης. Πήγε πάνω το σουτ. Έβαλε τα χέρια, παραχώρησε το κόρνερ. Χάνει το κοντρόλ όμως. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε τελείξει πρώτο μηχρόνου. Καλαμάτα FC και Μπόκα είναι ισόπαλες. 1-1. Αλλάζει παιχνίδι. Ζαχαρόπουλος. Ψάχνει ένα σουτ. Θα δώσει τον Τάγκα. Πολύ καλό ο Σακάς. Έπεσε, μάζεψε σταθερά. Καρατζάς. Πιτέλης. Συγκλίνει ο Πιτέλης, ο Ζήσης σε εντυπωσιακή απόκρουση. Ο Θάνος μέσα στην περιοχή. Πολύ ωραίο γύρισμα από τον Θάνο. Σκοράρει, δίνει εκείνο το προβάδισμα στην ομάδα του. 2-1. Πρώτος ο Καρατζάς, πολύ δυναμικά στην άμυνα. Περνάει και τον αμυντικό. Δεν μπορεί να σκοράρει όμως. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Καρατζά. Σέντρα και το Θάνο είναι με το κεφάλι αυτός. Ο Ζήσης αντέδρασε σωστά και έδιωξε. Θα δώσει ο Θάνος τώρα. Ανεβαίνει ο Θάνος. Τώρα θα κάνει το σουτ. Κόντρα πάνω στον Πιτέλη. Απίστευτη ατυχία εδώ. Γκόγκος. Πολύ ωραία. Τώρα θα γίνει το σουτ από τον Κολονίκη. Σακάς έδιωξε και αυτός. Κολονίκης. Τέλεια παίζει. Λίγο. Αυτό είναι. Θα περάσει ο Κολονίκης. Κερδίζει τις κόντρες. Προσποιείται. Πολύ ωραία προσπάθεια τον Κολονίκη. Τους κέρδισε όλους. Και το Σακά. Ισοφαρίζει σε 2-2 για την Μπόκα. Εδώ.
Θάνο στο σουτ. Κάτω τα πόδια του Βλάχου. Απίθανη προσπάθεια από τον Θάνο. Ξαναδίνει το προβάδισμα στην Καλαμάτα. 3-2. Μακρινή παλιά. Ο Πιτέλης θα κατεβάσει. Καρατζάς μέσα στην περιοχή. Ο Ζήσης. Τι έβγαλε, απίστευτο. Θάνος θα εκτελέσει με πάσα τα κουνάκι. Πολύ ωραίο γκολ εδώ. Εξαιρετική κομπίνα που έβαλε η Καλαμάτα. Ωραίο τα κουνάκι του Καρατζά. 4-2. Καλαμάτα FC, Boca Juniors. Σέντρα, πολύ καλή ήταν. Ο Γιώργος έκοψε. Ο Τριφύλης για τον μπαζ. Όχι, μόνο στο Τριφύλης. Θα σκοράρει εκπληκτικά. 5-2 η Καλαμάτα FC. Λίγα λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Πολύ ωραίες τρίπες, Ζαχαρόπουλος. Ο Σακάς ήταν εκεί. Τα παλιά κατεβάζει ο Τριφύλης. Ο Τόμ. Περνάει ο Τόμ, ανοίγει το κοντρόλ, όμως κερδίζει την κόντρα. Θα δώσει τον μπαζ. Ο μπαζ μέσα στην περιοχή θα δώσει τον Τόμ. Έτοιμο γκολ. Ωραία συνεργασία των δύο παιχτών της Καλαμάτα. Σκοράρει και ο Τόμ. Καλαμάτα FC 6-2. Ζαχαρόπουλος. Το σουτ στο δοκάρι. Και πλάγιο. Καλό. Πολύ ωραία. Ο Γκόγκος στο σουτ δεν περνάει. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη λήξη του αγώνα. Καλαμάτα θα καταφέρει να πάρει μια εύκολη νίκη εναντίον της Μπόκα με 6-2.